Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί ο στολισμός της πόλης, απομένουν μόνο κάποια ελάχιστα σημεία, λέει αναμεσαστά άλλα, ο Δήμαρχος Δράμας για τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, που επέλεξε αυτές τις μέρες που είναι και δύσκολες για να αλλάξει γενικότερα το ψυχολογικό κλίμα στην πόλη, λέει ο κύριος Χριστόδουλος Μαμψάκος. Την ίδια στιγμή στολίζονται και τα χωριά στα κεντρικά του σημεία, έτσι ώστε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να πάει παντού. Τα χριστουγεννιάτικα έλατα, σε συνεργασία με το Δασαρχείο της Δράμας, έχουν φτάσει ήδη στα χωριά μας και στολίζουν τις κεντρικές πλατείες. Έχουμε ξεκινήσει τον στολισμό, σε ένα μεγάλο βαθμό τον έχουμε ολοκληρώσει. Υπάρχουν 2-3 σημεία ακόμη και στην πόλη που θα τα στολίσουμε. Σε συνεννόηση με τους προέδρους των κοινοτήτων και σε συνεργασία με το Δασαρχείο έχουμε μεταφέρει όλα τα δέντρα τα οποία χρειάζονται για στολισμό στις κοινότητές μας και έχουν στολιστεί και θεωρώ ότι έχουμε δώσει πλέον μια όμορφη αισθητική εικόνα σε όλη την πόλη και στα χωριά μας, έτσι ώστε να ανεβεί η ψυχολογία μας. Γιατί αυτό που είπαμε από την αρχή είναι ότι τα προβλήματα υπάρχουν, από την άλλη όμως υπάρχει και η επόμενη μέρα. Μέσα λοιπόν σε αυτά που κάνουν σχεδόν όλοι οι Δήμοι ανά την Ελλάδα, κάνει και η Δράμα και ο Δήμος της Δράμας. Στολίσαμε λοιπόν τα σημεία μας, αλλά πρέπει να επιστήσω και την προσοχή του κόσμου. Δεν χρειάζεται συνωστισμός. Πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για να μην έχουμε προβλήματα στην συνέχεια. Όσον αφορά στο θέμα που έχει διχάσει από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το τι θα κάνει ο Δήμος και αν θα δώσει προτεραιότητα στο στολισμό της πόλης ή στην ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, ο Δήμαρχος Δράμας είναι ξεκάθαρος. Λέει ανάμεσα στα άλλα ότι ό,τι μας έχει ζητήσει η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, έχουμε ανταποκριθεί και θα το πράξουμε και στο μέλλον. Επιπλέον, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το στολισμό της πόλης, καθώς επιθυμούμε να αλλάξουμε την διάθεση όλων των πολιτών, γιατί μπαίνουμε στη χριστουγεννιάτικη περίοδο και θα πρέπει τα πράγματα να είναι πιο αισιόδοξα. Κύριε Δήμαρχε, σίγουρα έχετε γίνει αποδέκτης και αρνητικών αλλά και θετικών σχολείων αναφορικά με το στολισμό της πόλης και σε σχέση με το τι θα κάνει ο Δήμος και με το νοσοκομείο ή η Δημοτική Αρχή. Αυτό που είπα και θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, κυρία Οικονόμου, είναι ότι μας ζητήθηκε στο 100% από το νοσοκομείο της Δράμας, σε συνεννόηση πάντα με την διοίκηση και την διοικήτρια, το κάναμε πράξη. Γιατί μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών. Από την άλλη όμως δίνουμε και μια νότα χριστουγεννιάτικη, έτσι ώστε να ανεβεί και η ψυχολογία όλων μας, γιατί το να ακούμε συνέχεια μόνο δυσάρεστα σχόλια δεν είναι ό,τι και καλύτερο. Προσπαθούμε λοιπόν και το νοσοκομείο μας να εξυπηρετήσουμε και τους πολίτες μας να έχουμε ευχαριστημένους, αλλά και από την άλλη να δώσουμε όλες αυτές τις ευχάριστες στιγμές που χρειάζεται η χριστουγεννιάτικη περίοδο, έτσι ώστε, όπως το είπα για μια ακόμη φορά, να ανεβεί και η ψυχολογία όλων μας.